Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με βλέπετε που χαμογελάω, διότι μου είπανε τώρα πολύ χαρούμενο σε βλέπουμε σήμερα. Λέω προσπαθώ να είμαι χαρούμενος για να μην εξοργιστώ. Είχα υποσχεθεί την περασμένη φορά ότι θα συνεχίσουμε σήμερα με το θέμα των φαρμάκων, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα ηθικών αλλά και οικονομικών από πλευράς Ελλάδος που θα μπορούσε να εξελιχθεί. Αλλά οι καταστάσεις και τα συμβαίνοντα στον τόπο δυστυχώς με αναγκάζουν να το αφήσω αυτό για μια άλλη φορά. Και επειδή είπαμε ότι σχολιάζουμε την επικαιρότητα, σήμερα δεν θα τη σχολιάσουμε απλώς την επικαιρότητα, αλλά ένεκα αυτής της επικαιρότητας θα αναλύσουμε το θέμα, και το θέμα αυτό είναι το Έλληνο-Τουρκικό. Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο. Και σήμερα η συνείδησή μου επιβάλλει να αναλύσω τον μεγαλύτερο κίνδυνο τον οποίο πιθανώς διατρέχει σήμερα ο τόπος και ο οποίος θα δείτε ποιος είναι. Αυτό το θέμα όταν λέμε Έλληνο-Τουρκικό έχει πάρα πολλές διαιρέσεις. Το πρώτο μεγάλο θέμα του Έλληνο-Τουρκικού προβλήματος είναι η Κύπρος. Μετά έχουμε στο Αιγαίο το πρόβλημα της Ύφαλοκρηπίδος 1 και έχουμε το πρόβλημα των 12 μιλίων 2. Έχουμε το θέμα της μειονότητος της τουρκικής στη Θράκη και από εκεί και έπειτα γενικώς οι διημερείς σχέσεις δύο κρατών και δύο λαών οι οποίοι βρίσκονται στο ίδιο αμυντικό σύστημα, το περιβόητο ΝΑΤΟ. Η χώρα μας, πέραν της υποθέσεως του ΝΑΤΟ, είναι και μέλος μιας άλλης μεγάλης ομάδος κρατών, την περιβόητο κοινή αγορά, στην οποία η Τουρκία θέλει να μπει. Και εδώ ακριβώς, κυρίες και κύριοι, έγινε το μέγα πρόβλημα. Το 2030 η Τουρκία προβλέπεται ότι θα έχει πληθυσμό περί τα 100 εκατομμύρια. Και η Ελλάδα δυστυχώς μόλις 7,5 με 8, αυτά λένε τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, τα οποία δεν αμφισβητούνται. Δυστυχώς, στο θέμα το μεταναστευτικό που αναλύσαμε και λιγάκι άλλη φορά, είδαμε ότι η μετανάστευση είναι αυτή η οποία έχει ανακόψει την εξέλιξη, την ανωδική πορεία του ελληνικού πληθυσμού, λόγω του ότι η μετανάστευση είναι πάντοτε αυτός ο οποίος θέλει να πάει να εργαστεί. Αλλά η μέση ηλικία δηλαδή. Και η μέση ηλικία είναι και η αναπαραγωγική. Έτσι λοιπόν ένα πολύ μεγάλο μέρος της αναπαραγωγικής μερίδος του ελληνικού λαού έφευγε συνεχώς από την Ελλάδα και έτσι παρέμεινε ουσιαστικά στάσιμος ο πληθυσμός. Το 1940, τα ξανάπαμε, ήμασταν 8 εκατομμύρια και τώρα φτάσαμε περί τα 10. Και από το 86-87, ό,τι λένε τα επίσημα στοιχεία, έχει αρχίσει ο πληθυσμός δυστυχώς και κατηφορίζει. Θα προσέξατε πίσω ότι δεν έχω το συνήθι χάρτη, αλλά έχουμε ένα άλλο χάρτη, το οποίο έχει την Ελλάδα και την Τουρκία. Εδώ λοιπόν θα σας πω το εξής απλό. Επί τουρκοκρατίας, τον Τούρκο τον πολεμούσαμε με τα βόλια. Εάν η Τουρκία μπει αύριο το πρωί στην κοινή αγορά και ήμουν εγώ Τουρκία, θα έστελνα μέσα στην Ελλάδα κάθε μέρα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Αυτοί οι λεγόμενοι λάθρο μετανάστε, που βλέπετε με τα καράβια, με τα πλοιάρια από εδώ και από εκεί, κάθε φορά που τους πιάνουμε και τους στέλνουμε πίσω, θα είναι πλέον κοινοτικοί κάτοικοι. Και βέβαια τον κοινοτικό κάτοικο δεν μπορείτε να τον πολεμάτε με τα βόλια. Όταν λοιπόν το 2030, 20 με 30, η Τουρκία προβλέπεται 100 εκατομμύρια και εμείς μόλις 7,5 με 8, εάν όλα αυτά τα χρόνια μπαίνουν μερικές δεκάδες, εκατοντάδες και τα λοιπά Τούρκοι μέσα στην Ελλάδα, μετά από μια-δυο γενιές, τουλάχιστον μερικά εκατομμύρια Τούρκοι, αν όχι περισσότερο και τους Έλληνες, θα έχουν εγκατασταθεί εδώ, διότι ο κοινοτικός κάτοικος κυκλοφορεί όπου θέλει. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, τι κάνουμε και γιατί αυτός ο τεράστιος κίνδυνος δεν αναλύεται από πλευράς επισήμων χιλέων των διαφόρων κυβερνήσεων. Εμείς είμαστε η μόνη χώρα η οποία συνορεύει με την Τουρκία της κοινής αγοράς. Ως εκ τούτου, μπορεί διάφοροι Τούρκοι και χιλιάδες και εκατομμύρια, αν θέλετε, να πάνε στα άλλα κράτη-μέλη της κοινής αγοράς, αλλά κανένα άλλο κράτος δεν συνορεύει. Ως εκ τούτου, τα εδάφη των άλλων κρατών δεν κινδυνεύουν,
αλλά δυστυχώς κινδυνεύουν τα εδάφη της Ελλάδος, δηλαδή η εδαφική μας ακεραιότητα. Ξέρετε, ακούτε ότι δώσαμε δισεκατομμύρια δολάρια για να εξοπλίσουμε τα νησιά μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο λέει η Τουρκία ότι βάσει τη συνθήκη της Λοζάνης και διάφορα τέτοια μπερδεμένα τα οποία ποτέ δεν είπαν εγώ στο ελληνικό λαό, δεν έπρεπε να εξοπλίζουμε τα νησιά μας. Και εμείς, ασχέτως τώρα αν νομικώς επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται, πάρα πολύ καλά κάναμε, όσα κάναμε, λίγα έχουμε κάνει, κατ' εμέ, να εξοπλίσουμε τα νησιά μας. Γιατί? Για να μην τα καταλάβουν οι Τούρκοι. Αλλά όταν οι Τούρκοι βάλουν τα μαγιό και κολυμπούν απέναντι προς τη Σάμο, ο στρατιωτικός διοικητής της Σάμου τι θα κάνει? Θα αρχίσει να βαράει με τα πολυβόλα τους κοινοτικούς κατοίκους, οι οποίοι θα κολυμπούν την αντιπέρα? Είναι ελεύθερη η διακίνηση των λαών κρατών μελών της κοινότητας μέσα στην κοινότητα. Έτσι λοιπόν, οι Τούρκοι ό,τι πρέπει σήμερα δια πολέμου να κάνουν, μόλις μπουν στην κοινή αγορά, θα το κάνουν με τα μαγιό. Και μετά από μια, δυο, τρεις γενιές θα έχουν πιάσει την πλειοψηφία αυτών των περιοχών, αν όχι ολοκλήρου της Ελλάδος, και βέβαια οι Τούρκοι το θέμα του επικισμού το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Θα πάνε σε πρώτη φάση στη Σάμο, θα αποκτήσουν την πλειοψηφία και μετά στη Ρόδο και μετά στη Μυτιλίνη και μετά στη Χίο και ούτω καθεξής, και σιγά σιγά θα αποκτήσουν πιθανώς το 70 και το 80, διότι όπως είπαμε άλλα αίτια είναι αυτά που οδήγησαν. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, για σας λέω, που διώχναμε τον κόσμο τότε με την αγρονομία. Βάλαμε τον Τζοπάνη και τον Κτηνοτρόφο και τον Γεωργό και όλο τον κόσμο, τους διώξαμε την Ελλάδα, διότι εφαρμόζαμε κομμουνισμούς και σοσιαλισμούς και δεν μπόρεσε ο κόσμος να επιβιώσει σε αυτή την τεράστια και πάμπλουτο χώρα. Αυτά τα αποδείξαμε. Έτσι λοιπόν, θα ζητήσουν μετά οι Τούρκοι ένα δημοψήφισμα, αφού θα έχουν την πλειοψηφία Φερρυππίν στη Σάμο ή σε οποιοδήποτε άλλο ελληνικό μέρος σήμερα. Ελληνικό όχι σήμερα, από χιλιάδες χρόνια. Και ποιος θα τους το απαγορεύσει? Ο πρώτος καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ λέει αυτοδιάθεση των λαών. Αυτοδιάθεση των λαών. Αυτό θα επικαλεστούν οι Τούρκοι. Και μετά το δημοψήφισμα που θα έχουν το 70 και το 80% της πλειοψηφίας θα πούνε θέλουμε ανεξαρτησία, θέλουμε αυτοδιάθεση αυτού του νησιού. Και μετά την αυτοδιάθεση, καθώς καταλαβαίνετε, η ένωση με την Τουρκία θα είναι πάρα πολύ εύκολη. Δηλαδή εδώ έχουμε ένα τεράστιο κίνδυνο, ο οποίος είναι θέμα χρόνου πότε θα εκδηλωθεί. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή με τον τρόπο που πηγαίνουμε σήμερα, πότε θα χάσουμε ένα μέρος ή τη μισή Ελλάδα ή ποιος ξέρει τι, διότι δεν θέλω να κάνω προφητείες. Αλλά ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ λογική, ούτε διπλωμάτες χρειάζεται να είσαστε, ούτε τίποτα. Ξέρετε όλοι ξεκάθαρα ότι οι κοινοτικοί κάτοικοι ελευθέρως κυκλοφορούν μέσα στην κοινότητα. Πώς θα εμποδίσετε λοιπόν αύριο το πρωί τους Τούρκους? Και τώρα θα μου πείτε βέβαια, εσύ κύριε Σοφιανόπουλε, τι μας προτείνεις? Να σας πω εγώ τι προτείνω. Και τα λέω να τα ακούει ο κύριος Πρωθυπουργός και όλοι αυτοί οι οποίοι δήθεν, κύριε Μαγκάκη, ντροπή, τι θα πει σου πάνε? Και επειδή σου πάνε και αν σου πούνε πει σκοτώσεις κάποιον, πάντα σκοτώσεις. Η συνείδηση τι λέει? Εκτός αν είσαστε όλοι πράκτορες εδώ, παιδιά. Όλοι οι κυβερνώντες πράκτορες και προδότες είσαστε. Τι πράγμα είναι αυτό? Δεν βάλατε βέτο. Γιατί δεν βάλατε βέτο? Τότε τι το έχουμε το βέτο? Δεν θα υπερασπιστείτε την πατρίδα σας επειδή στον είπε ο Πρωθυπουργός? Απαγορεύεται ο Πρωθυπουργός. Είναι κατάσταση αυτή? Και μου λένε διάφοροι, μα ξέρεις, λέει, κανένας λέει εκείνο Ευρωπαίος δεν θέλει τους Τούρκους. Λάθος, κυρίες και κύριοι. Τους στέλνουν και τους παραθέλνουν. Για το εξής απλούστατο. Η Τουρκία είναι 777.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και η κοινή αγορά δεν είναι παραπάνω από 2,4, 2,5. Δηλαδή η Τουρκία είναι το 30% της εδαφικής εκτάσεως του συνόλου της κοινής αγοράς. Και η κοινή αγορά εγγύζει τα 400 εκατομμύρια κατοίκους, όταν η Τουρκία σήμερα έχει 55. 60. Είναι λίγος πολύ στην ίδια αναλογία με εμάς, ανάλογα έκταση και πληθυσμό. Και πού θα εκτονωθούν οι κοινοευρωπαίοι? Αλλά πρωτίστως, κυρίες και κύριοι, από πού θα αντλήσουν πρώτες ύλες και πού θα βρουν τις τεράστιες εκτάσεις πρωτίστως του απαραίτητου κλίματος για να καλλιεργήσουν τη σόγια? Θυμόσαστε το πρόβλημα της κοινής αγοράς, ότι έχει ανάγκη 31 εκατομμύρια τόνους σόγια το χρόνο για να διατηρήσει την οικονομία της. Διότι άνευ της κτηνοτροφίας δεν υπάρχει οικονομία. Αυτά τα αποδείξαμε όλα και δεν υπάρχει λόγος να τα ξαναποδείξουμε. Ως εκ τούτου, αν ήμουν εγώ κοινή αγορά και έπρεπε να αποφασίσω, θα την έβαζα την Τουρκία αύριο το πρωί μέσα. Μια τεράστια χώρα,
γεμάτη πρωτοσύλλες, με κατάλληλα εδάφη να κατηργήσω τη σόγια να μην εξαρτώ από την κάνουλα. Μόλις οι Αμερικανοί κλείσουν την κάνουλα της σόγιας, η κοινή αγορά σήκωσε στα χέρια. Και πρωτίστως η Ολλανδία, η Δανία και αυτά τα μικροκρατήδια και τα ανύπαρκτα, να πούμε, τεράστιους πληθυσμούς, μόλις τους κόψεις την κάνουλα της σόγιας, τερματίσανε. Έτσι λοιπόν, στις αχανείς και ατέλειωτες εκτάσεις της Τουρκίας, θα μπορέσει ο κοινό Ευρωπαίος όχι μόνο να εκτονωθεί πληθυσμιακός, αλλά να έχει και έναν πάρα πολύ απλό και πρωτόγωνο λαό να του γυαλίζει τα παπούτσια, να τον έχουν εκεί πέρα δηλαδή να κάνει τις απαραίτητες δουλειές, οι οποίες δεν θέλουν μυαλό και τεχνολογία, θέλουν απλά χέρια, και πρωτίστως να εκμεταλλευτεί αυτές τις ατέλειωτες εκτάσεις και το φυσικό πλούτο. Αυτό το παραμύθι που σας λένε, κυρίες και κύριοι, ότι ξέρεις, δεν θέλουν, λέει, τους Μωαμεθανούς, και τώρα τι θα πει δεν θέλουν τους Μωαμεθανούς? Εκεί το πρόβλημά μας. Εδώ είναι δίδυ χρημάτων ο άνδρας Αθηναίοι. Αυτό λοιπόν σαν επιχείρημα που είναι ατράνταχτο, δεν μπορεί να το ρίξει κανένας. Και όταν κάποιος πεινάει και δεν έχει να φάει, και αφού εκόρεσαν, σας υπενθυμίζω τον Όμηρο, και αφού εκόρεσαν τον πόθον της πείνας και της δίψας, εκάθισαν να στρατηγεύσουν διάτα της επομένης. Να φάμε, λέει ο Αγαμέμνον πρώτα, Αχιλλέα και Ηλυπή, να πιούμε και να δούμε τι θα γίνει με τον πόλεμο αύριο. Εδώ λοιπόν έχουμε μια χώρα η οποία προσφέρει στην κοινή αγορά αυτά που δεν έχει η κοινή αγορά. Και θα της πούνε όχι. Εμείς όμως που είναι το δικό μας συμφέρον, κύριε Μαγκάκη, τώρα έπρεπε κατά το όνομα να σου είναι και μάγκας, αλλά δυστυχώς όχι μάγκας δεν είσαι, τι να πω τι είσαι. Έπρεπε να υπερασπιστούμε το συμφέρον μας. Δεν θα σώσουμε εμείς την Ευρώπη, κύριε. Ούτε είμαστε εις θέση να σώσουμε την κοινή αγορά, αλλά ούτε και θα έπρεπε. Διότι πότε η κοινή αγορά και πότε η Ευρώπη μας εβοήθησε? Θα σας υπενθυμίσω την Τετάρτη Σταυροφορία το 1204. Τα είπα και την άλλη φορά σε κάποια ευκαιρία που μου δόθηκε. Θα σας υπενθυμίσω τον κύριο Μπουγιό, τον βουλευτή της Γαλλίας, που τον Απρίλιο του 22 έλεγε στην τουρκική εθνοσυνέλευση, παρουσία του Κεμάλ Ατατούρκ, η Γαλλία ενδιαφέρεται να βλέπει μια μεγάλη και ισχυρά Τουρκία να διώξετε δε το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, διότι αυτό είναι κέντρο κατασκοπίας, λέει, εις βάρος της Τουρκίας. Ο Γάλλος σύμμαχος χριστιανός έλεγε στον Τούρκο αλόθρησκο εχθρό, διώξε το Πατριαρχείο. Τι να σας υπενθυμίσω, τι μας φτιάξαν οι κύριοι Εγγλέζοι? Ότι συλλάβαμε τότε το 22 δύο καράβια, ένα ιταλικό και ένα γαλλικό, γεμάτα πυρομαχικά. Το ένα το ξεφορτώσαμε μάλιστα στον άσταθμο και μας υπεχρέωσε να τα ξαναφορτώσουμε και να τα στείλουμε στους Τούρκους για να σκοτώσουν τα Ελληνόπουλα που εμάχονται στη Μικρά Ασία. Από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω? Και επειδή δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει κάθε φορά, είμαι υποχρεωμένος σε αυτή την υπόθεση του ελληνοτουρκικού, όσο είναι δυνατόν, τουλάχιστον να τη σκιαγραφήσω σήμερα, ώστε να έχετε, κυρίες και κύριοι, τα σευθύνα σας. Διότι μέχρι σήμερα μπορεί κάποιος να μην σας είπε τίποτα ή μπορεί να μην έτυχε, αλλά από εδώ και μπρος πρέπει να ξέρετε. Και αφού θα ξέρετε, πρέπει να δράσετε αναλόγως. Και να έρθετε μαζί να πολεμήσουμε αυτό το απαράδεκτο πολιτικό καταστημένο της χώρας, το οποίο σε κάθε του βήμα προδίδει τον τόπο. Και το βλέπετε. Και σπέβδετε, κύριοι νεοδημοκράτες, και αγκαλιάζετε αυτούς τους απαραδέκτους ανθρώπους. Και σκέπτεστε, κύριοι ψηφοφόροι του Πασόκ, και αγκαλιάζετε τι? Τις κομπίνες, τις απάτες, τις προδοσίες, τις γελιότητες, τον διασυρμό. Και σας παρακαλώ, αύριο το πρωί που θα βγείτε στο δρόμο, κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε γύρω σας. Δέστε τους ανθρώπους. Τι είναι ο Έλληνας σήμερα στο δρόμο που περπατάει? Νομίζω το ξανά είπα. Ένας άνθρωπος εσωτερικά αναστατωμένος, ταλαιπωρημένος, με άγχος, με αγωνία, τι του ξημερώνει αύριο το πρωί, τι θα γίνει. Χαμόγελο. Με το χαμόγελο στα χείλια, λέγεται το τραγούδι. Πάει η πατρίδα μας μπροστά και ο στρατός. Ποιο χαμόγελο? Πού το βρήκατε? Έχει εξαφανιστεί το χαμόγελο. Οι αξιωματικοί ντρέπονται να φορέσουν τις στολές τους και να προπατήσουν στον δρόμο. Για δύο βασικούς λόγους. Διότι ντρέπονται πλέον, διότι είναι αξιωματικοί. Διότι τους ξεφτέλησε ο κύριος Καραμαλής και η λυπή δήθεν με το θέμα της Χούντας παράγινε αυτό το παραμύθι. Αλλά πρωτίστως γιατί λέτε? Διότι έχουν απογοητευτεί ότι είναι στην πατρίδα. Προχθές μου κάνει τηλέφωνο ένας και μου λέει, κύριε Σοφιανόπουλε, δεν ξέρω αν με θυμάσαι, ξέρω εγώ, κάπου, υποτίθεται ότι πριν 15 χρόνια είχαμε γνωριστεί κάπου, δεν ξέρω πού, ούτε και θυμάμαι. Και του λέω, αγαπητέ, ποιος είσαι εσείς, τι κάνετε? Εγώ, λέει, είμαι ταξίαρχος της χωροφυλακής. Άκουσον, άκουσον, ταξίαρχος της χωροφυλακής. Α, στρατηγέ μου, του λέω, ταξίαρχος στρατηγός είναι.
Ένα αστέρι. Πώς πάνε οι δουλειές, βγες τι δουλειές του, λέω, ο ίδιος το είπε, γιατί έτσι ήθεστε να το λέμε. Πώς τα περνάτε τώρα, λέει συνταξιούχος και τα λοιπά. Να έρθείτε κανένα απογευματάκι για τα πρωινά τρέχω, του λέω στρατηγέ, και να τα πούμε. Α, μου λέει κύριε Σαχιανόπουλε, δεν μπορώ δυστυχώς να έρθω τα απογεύματα, του λέω γιατί στρατηγέ, γιατί δουλεύω ταξί, μου λέει. Κύριε και κύριοι, μου έπεσε το ακουστικό από το χέρι του τηλεφώνου. Ταξίαρχος της χωροφυλακής, δεν τρέπεσε κύριε Καραμαλή και κύριε Παπανδρέου και κύριε Μητσοτάκη. Αφήσατε τον ταξίαρχο της χωροφυλακής να γίνει ταξιτζής. Όχι ότι έχω τίποτα με τους ταξιτζίδες, ότι είναι υποτιμητικό να είσαι ταξιτζής, αλλά για ένα στρατηγό της χωροφυλακής είναι υποτιμητικό να είναι ταξιτζής. Η εντροπή σας, έσχος σας βρε. Αλλά μόνον αυτό. Πώς περιμένετε αύριο το πρωί ο στρατός, κυρίες και κύριοι, μην ακούτε παραμύθια. Δεν μπορεί να πολεμήσει αν δεν υπάρχουν αξιωματικοί. Ο αξιωματικός ξέρει. Ποιος θα δουλέψει τα πυροβόλα. Ποιος θα δουλέψει τα αεροπλάνα και το καθεξής. Μόνον αυτοί οι οποίοι ξέρουν, οι μόνιμοι. Ό,τι και αν θέλετε και αν λέτε. Ο Έλληνα αξιωματικός είναι τιμημένος. Ποιος έκανε τους πολέμους όλους. Βεβαίως και ο λαός. Βεβαίως και ο έφεδρος. Ποιος το αρνείται αυτό. Αλλά στρατός χωρίς μονίμους αξιωματικούς είναι αδιανόητος. Και πού τους καταντήσατε, βρε, τους μονίμους αξιωματικούς, να ζητιανεύουν, βρε. Τους φτάσατε τους αξιωματικούς να κάνουν τι, απεργία και διαδήλωση, γιατί, για να ζήσουνε. Είναι δυνατόν να έχετε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω πόσες, 100, 200, 300, 500 χιλιάδες είναι οι Έλληνες αξιωματικοί, οι οποίοι ζητιανεύουν ένα κομμάτι φαγητό και ψωμί, και έχετε τον ταξίεργο της χωροφυλακής να οδηγεί ταξί το βράδυ, το απόγευμα, για να επιβιώσει και να ταΐσει την οικογένειά του. Όταν οι μέτεροι ρουφάνε από όλες τις πάντες και όταν οι ευρωβουλευτές έχουν μισθό 4 και 5 εκατομμύρια και όταν οι βουλευτάδες, βολευτάδες μάλλον, όχι οι βουλευτάδες, οι βολευτάδες έχουν αυτά που έχουν και δεν τους φτάνουν και όλα και θέλουν κι άλλα. Και ο κάθε κλητήρας του Υπουργείου, όχι ότι τα έχω με τους κλητήρες, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια κάποια δικαιοσύνη περί το θέμα αυτό. Αλλά αρκετά μας απασχόλησε, το ρολόι τρέχει. Πίσω στο Κυπριακό. Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι, διότι αγανάκτησα. Θυμάμαι όταν ήμουν έφερος να διπολοχαγός, ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου τότε είχε δώσει μια γενναία αύξηση και από 1.400 δραχμές που πέραμε, πήραμε 1.900. Ο διοικητής μου συνταγματάρχης έπαιρνε 4.500. Όταν 7.000 έπαιρνε ο θυρωρός κάτω στην εταιρεία. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα μάθετε και τώρα που τα ξέρετε, ελάτε να πιαστούμε αγκαζέρ να τους πετάξουμε τις καρέκλες που κάθονται. Κυπριακό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που είναι το πρώτο θέμα όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά σχέσεις. Τώρα, θα ενθυμίσετε την ιστορία σας ότι όταν οι Σπαρτιάτες νίκησαν τους Αθηναίους στους Αιγαίους ποταμούς κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, διότι τους πιάσανε στον ύπνο, ο Αθηναίος ναύαρχος, για να μην τον λιθοβολήσουν στην Αθήνα, διότι τον έπιασαν στον ύπνο οι Σπαρτιάτες, κατέφυγε στη Κύπρο. Διότι η Κύπρος τότε ήταν σύμμαχος των Αθηναίων. Μάλιστα. Το τι έγινε δεν μας πολύ ενδιαφέρει σε όλες αυτές τις εκατοντετίες που πέρασαν. Έπεσε και η Κωνσταντινούπολη και το 1570 με 1580, με συγχωρείτε, Σαλίμο Βίτος, λέει, Σαλίμο Βίτα, σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υποκινούμενος, προσέξτε εδώ, υπότινος Ιουδαίου, ονόματι Ιωσήφ Ναζί, να ο διεθνής ιωνισμός πάλι, έστειλε στρατό και στόλο και κατέλαβε την Κύπρο. Εγκυκλοπαιδικών λεξικών Ελευθερουδάκης, γράμμα Κάπα, δηλαδή Κύπρος, σελής 312 και εντεύθεν. Τώρα, εάν και οι εγκυκλοπαίδες λένε ψέματα, τότε λέω κι εγώ. Αλλά οι εγκυκλοπαίδες, κύριε Χίρη, δεν λένε ψέματα. Από τότε αρχίζει το κυπριακό θέμα. Όταν αργότερα, μετά από 300 τόσα χρόνια, στη συνθήκη του Βερολίνου του 1878, η Αγγλία, ο τότε σιωνιστής πρωθυπουργός Εβραίος της Αγγλίας, Ντιζραήλ, εξυναγκάστη εκ του Μπίσμαρκ και του Υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας, του Γαμβέτα, ο οποίος έτυχε να είναι, ο Μακαρίτης ο πατέρας μου έλεγε, ο μεγάλος θεός της Ελλάδος. Διότι το πώς πήραμε τη Θεσσαλία στον ελληνικό λαό παραμένει άγνωστο. Όλα αυτά έχουν σχέση, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό και τα λέω. Το 1821 τα λέω τηλεγραφικά, είναι η πρώτη Ελλάς. Το 1912-13 είναι η τρίτη Ελλάς. Αν θέλετε εδώ βλέπετε, γιατί πρέπει να το δείχνω λίγο, δεν ξέρω αν το βλέπετε, μέχρι εδώ είναι η πρώτη Ελλάς.
Μέχρι εδώ είναι η Δευτέρα Ελλάς και παραπάνω είναι η Τρίτη Ελλάς. 1912-13 είναι η Τρίτη Ελλάς. Και πώς πήγαμε στην Τρίτη Ελλάδα, εμείς περάσαμε τη Δεύτερη Ελλάδα. Και ποιος μας την έδωσε τη Δεύτερη, τη Θεσσαλία ολόκληρη, μέσα στην οποία χωράει το Βέλγιο. Αναλογιστείτε, ρωτήστε τους εαυτούς σας. Η πατρίδα σας δίδαξε την Πρώτη και την Τρίτη Ελλάδα, αλλά περί της Δευτέρας Ελλάδας μηδέν. Διότι τη Δευτέρα Ελλάδα επρότεινε να την πάρουμε ο Μπίσμαρκ τότε και εκεί που όλοι πιστεύανε ότι το πρότεινε ο Μπίσμαρκ δεν θα γίνει τίποτα, έτυχε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας τότε, ένας φιλέλληνος μεγάλος, ο Γαβέτας, ή οδός Γαβέτας στην Αθήνα, λέει: συμφωνώ κι εγώ και η Γαλλία συμφωνεί. Και τότε, αφού συμφωνούσε η Γερμανία πρόταση και συμφώνησε και η Γαλλία τότε, γιατί πετάγαιναν μεγάλες φασαρίες γιατί έγινε αυτό, αναγκάστηκε ο Ισραήλ, πήγε στο Βερολίνο, υπέγραψε, αλλά τότε η αντιστάθμισμα η Γαλλία, η Αγγλία, με συγχωρείτε, επίεσε και επήρε από την Τουρκία την Κύπρο. Πούλησε η Τουρκία την Κύπρο στην Αγγλία. Από εκεί αρχίζει το θέμα. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Αγγλία μονομερώς κατήργησε τη συμφωνία της συνθήκης του Βερολίνου του 1878 και προσήλθησε την Κύπρο και την έκανε αποικία. Και υπεσχέθη αορίστως εις τους ελληνικούς πληθυσμούς τότε ότι εάν κερδίσει τον πόλεμο θα ενώσει την Κύπρο με τη Ελλάδα. Αλλά και βέβαια αυτά πάντα προφορικώς, προσέξτε, σαν τις τράπεζες. Οι τράπεζες ποτέ δεν γράφουν τίποτα στους πελάτες, όλα προφορικά. Ενθουσιάστηκε ο ελληνοκυπριακός λαός και 10.000 εθελοντέ, Ελληνοκύπριοι, ενετάχθησαν εις τα βρετανικά στρατεύματα, ώστε όσο πιο γλίγορα κερδιθεί ο πόλεμος, τόσο πιο γλίγορα να ενωθεί επιτέλους η Κύπρο, η Κύπρος μετά της Ελλάδος. Αλλά τελείωσε ο πόλεμος και οι Εγγλέζοι δεν ετήρησαν το λόγο τους, έκαναν κάτι αστείες μεταρρυθμίσεις εκεί διοικητικές, πέρασαν τα χρόνια, φτάσαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, πάλι τα ίδια, οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες και διάφορα, και οι ήρωες πολεμούν πλέον σαν Έλληνες, τέτοιες διάφορες ωραίες κουβέντες για να ανυψώνει το ηθικό των Ελλήνων. Όταν είπε τότε η κυβέρνηση και ο βασιλιάς από την Κρήτη να πάνε στην Κύπρο, τους είπαν όχι, θα πάτε στην Αίγυπτο. Τελείωσε ο πόλεμος, αρχίσαν οι φασαρίες, ξεσηκώθηκε ο λαός, απεργίες. Εγώ φοιτητής, τότε θυμόσαστε, σπάγαμε εδώ πέρα την Αθήνα, τη βλακεία μας, τη λεφθήθηκαν, νομίζω ότι κάναμε κακό στους Εγγλέζους. Μέχρι που το 1950 ο Μακάριος, αλλά ο Μακάριος ο Β' κυρίες και κύριοι, όχι ο Μακάριος ο Γ' που ξέρετε, αυτός ο αρχιπράκτορος και προδότης της Intelligence Service, αλλά ο Μακάριος ο Β' ήταν σεβάσιμος γέρον αρχιεπίσκοπος, διενήργησε δημοψήφισμα στην Κύπρο. Και σε αυτό το δημοψήφισμα οι Έλληνες της Κύπρου εψήφισαν ένωση με την Ελλάδα σε ποσοστό 95,7%. Ακούτε καλά κυρίες και κύριοι, μάλιστα, 95,7%. Γιατί κύριε Καραμαλή το απεσιώπησες από τον ελληνικό λαό και ποιος σου έδωσε το δικαίωμα ενώ ο λαός εψήφισε ένωση εσύ με τον κύριο Αβέροφ που δεν είναι ούτε Αβέροφ ούτε το Σίτσας αλλά Ευάγγελος Ποστολάρας από τα Τρίκαλα της Θεσσαλίας, ένας τυχάρπαστος λεχρήτης πράκτορ της Intelligence Service και αυτός, ο οποίος έχει κάνει του κόσμου τα έσχη κατά της Ελλάδος, τα οποία δεν γνωρίζει βέβαια ο ελληνικός λαός. Και έχω παρακαλέσει, διότι έχει δημοσιευθεί εδώ πέρα τον κύριο Μιχαλόπουλο, να το βρει το γράμμα, το ιδιόχειρο του Αβέροφ του 1948, ότι και να μας χαρίζουν τη Βόρειο Ήπειρο, δεν πρέπει να τη διεκδικήσουμε, διότι εκεί υπάρχουν πολύ φτωχοί Έλληνες και αν ενωθεί η Βόρειος Ήπειρος με την Ελλάδα, θα έχουμε οικονομικά προβλήματα. Άκουσον, άκουσον, εξωφρενικά πράγματα. Έτσι λοιπόν, ενώ ο λαός ψήφισε ένωση με την Ελλάδα, ο κύριος Καραμαλής με τον Αβέροφ και με τον Μακάριο τον Τρίτο, διότι πέθανε το μεταξύ των Σεβάσιμων Γέρων, έφτιαξαν αυτές τις επέσχυντες συμφωνίες Ρήχης και Λονδίνου, φτιάξαν ένα ανεξάρτητο κράτος για να είναι υποχείριο του καθενός, διότι τι να μπορέσει ένα νησάκι μόνο του σε εκείνο το εγκατελειμμένο σημείο της ανθρωπότητος και μάλιστα δίπλα στην Τουρκία να κάνει από μόνο του. Και μπορούσε πολλά να κάνει και από μόνο του, αλλά δυστυχώς το απομόνωσαν και το άφησαν άοπλο και ούτω καθεξής και έγινε αυτό το οποίο έγινε το 1974. Θα ενθυμίσετε και θα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, ότι ο Παπαδόπουλος απέσυρε τη μεραρχία της Κύπρου και έτσι και αλλιώς κτλ. Βεβαίως έγινε αυτό. Και εσείς θα την αποσύρετε τη μεραρχία, διότι δεν είχαμε δικαίωμα να έχουμε αυτή τη μεραρχία εκεί. Είχαμε δικαίωμα να έχουμε την Ελδίκ, ένα τάγμα 1.000 ανδρών. Εμείς είχαμε στείλει τον κόσμο κάτω, δεν είχαμε δυνατότητα αεροπορικής καλύψεως τότε και θα μας πιάνει οι Τούρκοι στα πράσα. Έπρεπε λοιπόν να φύγουμε από εκεί πέρα για να μην γίνουμε ρεζίλοι παγκοσμίως και πρωτίστως εμάς πιάσουν τον κόσμο μας εχμάλωτοι οι Τούρκοι κτλ.
και να οργανωθούμε για να μπορέσουμε να πάρουμε τη ρεβάνς. Πράγμα και το οποίο κάναμε. Και είπαμε τότε του Μακαρίου, όσα λεφτά και όσο οπλισμό θέλεις να κάνεις τι, ένα κυπριακό στρατό. Αλλά ο παπάς θεωρούσε, παπάς ηρωνικά, όχι ότι οι παπάδες, ο τίτλος είναι, με συγχωρείτε, ένα καλό τη λέξη παπάς. Αυτός ο απαράδεκτος άνθρωπος, ο οποίος δυστυχώς φορούσε ράσα παπά, έτσι, αυτός ο προδότης, έφτιαξε αυτό το οποίο έφτιαξε. Και θα σας διηγηθώ το εξής, κυρίες και κύριοι. Χτυπάει μέρα το τηλέφωνο και είναι ο αδελφός μου, λέει, Σωτήρη, έλα πάνω, είναι ο υπουργός εξωτερικών της Κύπρου εδώ. Λέω, όταν τελειώσω θα ανέβω. Ανέβηκα μετά από κάνα δύο ώρες, είπαμε τα διάφορα και του λέω, δεν μου λέτε κύριε υπουργέ, του λέω, πόσο στρατό έχετε στην Κύπρο? Αυτά γίνονται το 72-73. Λέει, δεν βαριέστε, λέτε, το κάναμε το στρατό, εμείς δεν χρειαζόμαστε στρατό. Λέω, πόσοι είναι οι Έλληνες κάτω? Λέει, 650.000. Βάσει των διεθνών δεδομένων, μπορείτε να καταβάσετε 10% με 12 στρατό, δηλαδή 65, δηλαδή 6 μεναρχίες. Να μην έχετε, κύριε υπουργέ, του λέω, 6 μεναρχίες, να έχετε 6 ταξιαρχίες. Να μην έχετε 6 ταξιαρχίες, να έχετε 6 συντάγματα. Να μην έχετε 6 συντάγματα, να έχετε 6 τάγματα. Να μην έχετε 6 τάγματα, να έχετε 6 λόχους. Να μην έχετε 6 λόχους, να έχετε 6 δημιουργίες. Αλλά τίποτα, του λέω, υπάρχει στον κόσμο κράτος άνευ στρατού. Είσαστε το φαινόμενο της παγκοσμίου ιστορίας, λέω. Εσύ και ο τραγό παπά σας κάτω. Ξανά το είπα, τι να κάνουμε, η γλώσσα τρέχει. Και με ηρωνεύτηκε και μου λέει, δεν βαριέσαι, λέει, τι τα θέλουμε εμείς αυτά, λέει, εμείς μου ξοφουτού. Όταν έγινε το Κυπριακό, κυρίες και κύριοι, ξαναήρθε εδώ, πεινασμένος, λεριασμένος, κακοποιημένη όλη του η οικογένεια και η γυναίκα του και η κόρα του κτλ. Από τους τουρκαλάδες, ίσα που με το ζόρι γλίτωσε τη ζωή του, πάμπλουτ ήταν αυτή στην Κυρίνια, είχαν ένα εργοστάσιο αντίστοιχο της Αλαΐδος, και ξαναβράει το τηλέφωνο, πάλι ο αδελφός μου, έλα επάνω, λέει, το θυμάσαι τον υπουργό, λέω, τον εξωτερικό της Κύπρου, τώρα θα έρθω αμέσως, του λέω. Και μπήκα μέσα και η νύφη μου του πήγε ένα δίσκο φαγητό, τον ταΐ, σαν ζητιάνος ήταν, κακομπύρης, τον λυπόμενο που τον έβλεπα. Και μόλις μπήκα μέσα, το έκανα έτσι. Και σκόθηκα πάνω και έκλαιγε στο μωρό και του λέω, δεν σε λυπάμαι καθόλου, βρε κακομύρη, του λέω, διότι κάτι ηλίθιοι σαν και σένα πήρε τον κοσμάκι στο λαιμό σας. Διότι αν είχατε, βρε, δύο συντάγματα εκπαιδευμένα, δεν πάταγε Τούρκο στην Κύπρο και με την αεροπορική υποστήριξη τη δικιά μας. Αλλά κύριε Παπα-Νικολάου, κύριε Αραπάκη, κύριε Γαλατσάνο και κύριε Μπονάνο, γιατί δεν στείλετε τον ελληνικό στρατό τότε κάτω? Αυτό, κυρίες και κύριοι, το Κυπριακό θα αποτελέσει άλλο μεγάλο θέμα με πολλές λεπτομέρειες που θα ξαναφέρω στην εκπομπή. Τρέχω όμως τώρα και πάω πού. Ότι όταν επέστρεψε από το Παρίσι ο κύριος Καραμαλής να διορθώσει την κατάσταση, έλεγε, η Κύπρος είναι μακριά. 9 λεφτά κάνει το Φάντομ, κύριε και κύριοι, να πάει κάτω και να γυρίσει. Οι Τούρκοι δεν είχαν κανένα, πήραν το πρώτο Φάντομ τον Αύγουστο του Δεκέμβριο του 1975. Έτσι. Αλλά αυτό είπαμε, θα το μας ανοίξει. Και τι έκαναμε? Έκαναμε εκείνη την μπραβούρα δήθεν, διότι όλα αυτά είναι προδοσίες, και βγήκαμε από το σκέλος του ΝΑΤΟ. Μία φορά είχε η Ελλάδα ανάγκη το ΝΑΤΟ για να έχει τι, νομικά ερίσματα. Βγήκαμε από το σκέλος του ΝΑΤΟ, δήθεν, κάναμε την μπραβούρα, δεν στείλαμε κάτω πιστόλι κάτω να πάμε κάτω στον Τούρκο, αλλά βγήκαμε από το ΝΑΤΟ. Χάσαμε δηλαδή την οποιαδήποτε δυνατότητα, έτσι ο κ. Καραμαλής, και εν συνεχεία αφήσαμε τους Τούρκους 21 ολόκληρες ημέρες να αλωνίζουν. Τη διοίκηση του Αιγαίου, την οποία πάντοτε είχε η Ελλάδα, αφού εμείς φύγαμε από το ΝΑΤΟ, τη δώσαμε στους Τούρκους. Και έκτοτε οι Τούρκοι μας χορεύανε στο ταψίδι, ότι βάζανε οι Τούρκοι, βάζανε συνέχεια βέτο, και μας έχουν πάλι πρίστα όσα προνόμια επί του Αιγαίου τα οποία είχαμε. Διότι μετά εν συνεχεία παρακαλούσαμε να ξαναμπούμε εις το ΝΑΤΟ. Και ρωτώ εγώ, πώς παίρνετε, κύριε Πρόεδρε της σημερινής δημοκρατίας της χώρας, μία τόσο επιπολαία απόφαση? Ποιον ρωτήσατε και βγάλατε την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ? Κάνατε τίποτα στρατηγικά σχέδια? Πώς επάρθηκε αυτή? Έτσι αποφασίζομαι και διατάσσομαι, τότε σε τι φταίει ο Παπαδόπουλος? Και εκείνος αποφάσισε και διάτεσε. Ρωτήσατε κανέναν? Ναι. Πού υπάρχουν? Δείξτε μου κανιά εικοσαριά που έπρεπε τουλάχιστον υπογραφές ανωτάτων αξιωματικών να είναι σε μία τέτοια ενέργεια. Διότι αν όλοι μαζί τρελαθήκατε, δεν σας φταίει ο ελληνικός λαός τίποτα. Αλλά δεν τρελαθήκατε, προδίδετε άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε την υπόθεση αυτή και να δούμε τι, κυρίες και κύριοι. Ότι ό,τι έγινε με την Κύπρο έγινε, και τώρα φτάσαμε στα εξής σημεία. Έχουμε τα 12 μίλια. 12 μίλια, λέει. Και γιατί όχι 12 μίλια? Οι Τούρκοι, κυρίες και κύριοι, έχουν κάνει 12 μίλια. Εάν βλέπετε εδώ στο πάνω, στην πάνω μεριά, εδώ, σε όλο τον εύξηνο πόντο από πάνω, εδώ πάνω, οι Τούρκοι έχουν κάνει 12 μίλια,
Όπως επίσης, να κάνω λίγο πίσω, ανάποδα πρέπει να πάω. Γιατί εδώ, στο κάτω μέρος, εδώ, από κάτω εδώ προς το Αιγαίο, οι Τούρκοι έχουν κάνει επίσης 12 μίλια, σε τεράστιες εκτάσεις. Γιατί δεν δικαιούται και η Ελλάδα να κάνει το 12 μίλια? Και τα δικαιούται η Ελλάδα, είναι ένα αφαίρετο δικαίωμά μας. Και υφίσταται, βρε, τον εκβιασμό ότι λέει η Τουρκία κάζους μπέλι αν κάνουμε τα 12 μίλια. Αλλά τώρα τι κρύβεται, κυρίες και κύριοι, από πίσω την υπόθεση αυτή? Διότι εάν ένας λαός δεν μπορεί να ζήσει εν τιμή, τι να το κάνω? Έχει νόημα αυτό το πράγμα? Καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Τα ξεχάσαμε αυτά, κύριε Παπανδρέου και κύριε Καραμαλή? Όταν η Ελλάδα πολεμούσε τον Τούρκο ξυπόλυτη και τον πολεμούσε το 12 που ήταν ένα τίποτα. Άμα συγκρίνετε, κυρίες και κύριοι, τις δυνατότητες της Ελλάδος σήμερα εν σχέση με την Τουρκία και συγκρίνετε τις δυνατότητες της Ελλάδος το 1909 με την επανάσταση του Ζορμπά και τα λοιπά, όπου ο Βάσος Συνταγματάρχης με εθελοντάς κατέλαβε τα Χανιά με προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε, θα δείτε ότι οι σχέσεις είναι εξωφρενικές. Κι όμως, αλλά τότε είχαμε ανθρώπους, τότε τολμήσαμε. Και όταν ο Βενιζέλος είναι κάλεσε τότε το συμβούλιο, τότε το ναυτικό και το στρατιωτικό, για το τι θα γίνει με την ναυτική υπόθεση, ο Κουντουριώτης δεν μιλούσε. Και κάποια στιγμή σηκώθηκε πάνω και λέει: ρε, η ελληνική ψυχή, ρε, πόσο μετράει, ρε, βάλατε, λέει, οι Τούρκοι έχουν το χαμηδιέ, το θορυκτό και κάτι τέτοια. Η ελληνική ψυχή πόσο μετράει? Και διέλυσε τη σύσταση ο Βενιζέλος, έβαλε τον Κουντουριώτη αρχινάβραχο και τα ξέρετε. Λοιπόν, οι Βαλκανικοί πολέμοι δεν κερδίζονται εάν η Ελλάς δεν νικούσε τους Τούρκους κατά θάλασσα. Αυτό ήταν το μεγάλο επιχείρημα. Το έχω γράψει εκείνο το βιβλιαράκι. Βέβαια δεν κυκλοφορεί, διότι εγώ δεν έχω συγγραφικές αυτές ούτε εκδοτικές. Αλλά όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνήσει στο 2280 820 και να πάρει τηλέφωνο μετά τις 4 στη γραμματεία και να ζητήσει να δώσει τη διεύθυνσή του και να του στείλουμε το βορειοπηρετικό να δει όλες τις λεπτομέρειες. Διότι δεν είναι το θέμα μας αυτό. Που στο βιβλιοκριτικό αυτό αναγράφεται η υπόθεση αυτή των Βαλκανικών πολέμων, διότι έχουν σχέση. Έτσι λοιπόν η Ελλάς κέρδισε τους Βαλκανικούς πολέμους, ο Αβέροφ έβαλε το 1/3 των χρημάτων. Σήμερα λοιπόν πού είναι αυτή η ψυχική ανάταση? Όσοι δεν είσαστε αξιωματικοί του ναυτικού και όσοι υπηρετείτε και μπαίνετε μέσα στο Πεντάγωνο, δεν είναι δυνατόν να μην έχετε δει μπαίνοντας στο Πεντάγωνο μέσα την επιγραφή του Κουντουριώτη με τη βοήθεια του Θεού και τα σευχάς του βασιλέως εφορμό ακάθεκτος κατά των προαιωνίων εχθρών του γένους. Οι ναυαρχείς αποκτά ανεξαρτησία και αποκόπτεται από το υπόλοιπο τμήμα του στόλου. Και κλείσε με τους τρουκαλάδες στα Δαρδανέλια μέσα. Σήμερα, ποιος? Η κυρία Τσιλέρ. Αυτό το να μην το κατονομάσω, που τη βάλανε εκεί πέρα εγκάθετοι οι σιωνιστές της Αμερικής, ένα μορμολίκιο δήθεν πρωθυπουργός της Τουρκίας, λέει άμα η Ελλάδα, λέει, κάζους μπέλι, πόλεμο, πόλεμο, μολόν λαβέ. Είδου η Ρόδος, είδου και το πείδημα. Τώρα τι κρύβεται εδώ πίσω, κύριε Σικη? Κρύβεται το εξής, πάρα πολύ απλό. Εδώ, Δημοσθένης, χρήμα. Και δεν έχετε δικαίωμα ούτε εσύ κύριε Καραμαλή, ούτε εσύ κύριε Παπανδρέου, ούτε εσύ κύριε Μητσοτάκη, άσε εσύ κύριε Σαμαρά. Ναι. Δεν έχετε δικαίωμα να στερείτε τον ελληνικό λαό αυτού του φυσικού πλούτου που του ανήκει. Δεν σας ανήκει, κύριε Ελλάδα. Σας βάλαμε διαχειριστάς για ένα διάστημα, αλλά όχι για πολύ ακόμα. Παρακαλώ, μπορείτε να δείξετε αυτό το χάρτη από κοντά? Παρακαλώ. Δεν με ακούει κανένας? Ναι, θέλω να μου δείξετε, σας παρακαλώ, αυτό το χάρτη από κοντά. Κυρίες και κύριοι, αυτός ο χάρτης είναι το Αιγαίο με 6 μίλια. Βλέπετε, θα δείτε τα νησιά. Δείξτε το, σας παρακαλώ, όσο κοντινότερο πλάνο μπορείτε. Και είδε αυτό, συγκεντρωθείτε ακόμα πιο κοντινό. Συγκεντρωθείτε στο Αιγαίο, στα νησιά. Ξεχάστε την υπόλοιπη Ελλάδα. Πιάστε το Αιγαίο. Το Αιγαίο εκεί, μπράβο. Ακόμα. Αυτός εκεί καλά είστε. Και μετά θα το μεγενθύνετε λίγο. Βλέπετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βλέπετε τα νησιά της Ελλάδος και αυτό το άσπρο τριγύρο είναι τα 6 μίλια. Εύκολα λοιπόν μπορείτε να φανταστείτε ότι όταν γίνουν 12 μίλια,
όλο το Αιγαίο κλείνει. Γίνεται χωρικά ύδατα της Ελλάδος σχεδόν. Μεγαλώστε το λίγο, πιάστε τώρα λίγο όλο το Αιγαίο. Εκτός, μπράβο, εκεί, στοπ. Εκτός από ένα κομματάκι μεταξύ της Χαλκιδικής, της κεντρικής εκεί πέρα πάνω από το Βόλο και της Λίμνου, ένα κομματάκι μικρό μένει εκεί μέσα, νόμιζα το έχω και ζωγραφίσει, αν φαίνεται λιγάκι, και δύο κομματάκια παρακάτω στα μεγάλα διαστήματα, στα κενά που υπάρχουν. Όλο το άλλο κλείνει. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, κύριε, το είδατε, το αφήνω τώρα. Αυτό σημαίνει το εξής. Έχετε όλοι ακούσει την υπόθεση της υφαλοκρηπίδος, όπου οι Τούρκοι διατείνονται ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Μα πιο ηλίθιο επιχείρημα δεν μπορεί να υπάρξει από εδώ? Δηλαδή η Ιαπωνία που είναι νησιά δεν έχει υφαλοκρηπίδα. Και η Νέα Ζηλανδία που είναι νησί δεν έχει υφαλοκρηπίδα. Αυτά είναι μπουρδολογίες των Τούρκων, όπου κανένας από τους κυρίους κρατούντας δεν ενημέρωσε τον ελληνικό λαό να καταλάβει τι είναι. Λοιπόν, η υφαλοκρηπίδα είναι το βάθος της θαλάσσης μέχρι 200 μέτρα. Όπου καμιά φορά τα 200 μέτρα εμπίπτουν εντός της αποστάσεως των 6 μιλίων και καμιά φορά τα 200 μέτρα είναι εκτός της αποστάσεως των 6 μιλίων. Μέχρι του βάθους 200 μέτρων λοιπόν η υφαλοκρηπίδα ανήκει σε αυτόν που την έχει. Αν λοιπόν κάποιος κάνει μια πλαγιογειώτρηση φερρυπίν, πάνε οι Τούρκοι σε διεθνή ύδατο όπως ήταν εκτός των νεκτών, βάλουν εκεί πέρα ένα μεγάλο γεωτρύπωνο και κάνουν μια πλαγιογειώτρηση και τρυπήσουν, ξέρω εγώ, εκεί που είναι 180 μέτρα. Άι τώρα να βγάλεις άκρη, να κατεβάζεις δίτες με τα σκάφανδρα στα 200 μέτρα και να λες εδώ δεν είναι 200 μέτρα, όχι είναι 195, και τρέχα γύρω και μικροκρατέρα. Αλλά εάν γίνουν τα 12 μίλια, τελείωσε. Όλο το Αιγαίο είναι ελληνικό, εκ των χωρικών υδάτων και μόνο. Οπότε ο βυθός από κάτω ανήκει στα χωρικά ύδατα και τελείωσε το παραμύθι. Και βεβαίως, όλοι ξέρετε τη Θάσο, όλοι ξέρετε τα πετρέλαια. Και όταν είπαν οι εταιρείες παρακάτω έχει πιο πολύ, είπε ο κ. Αντρίκος στοπ, τους πήρε την πλειοψηφία των μετοχών και τους σταμάτησε. Και βέβαια έχουμε τις δικαιολογίες των Τούρκων. Άμε στο Ιόνιο, τι γίνεται στο Ιόνιο? Στο Κρητικό από κάτω γιατί δεν κάναμε τα 12 μίλια? Και διάφοροι καλοθελητές και δίτες της Νέας Δημοκρατίας, και δυστυχώς είναι ντροπή, εντέχνως άρχισαν να διασπείρουν διάφορα έτσι φήμες ότι η Ρωσία είναι αυτή η οποία δεν μας αφήνει να κάνουμε 12 μίλια και όχι η Τουρκία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Διότι αν δεν ήταν, λέει, η Ρωσία, την Τουρκία, λέει, θα την καταφέρναμε. Αλλά δεν πάρα τα βάλουμε και με την Τουρκία, λέει, και με τη Ρωσία. Και πράγματι η Ρωσία είναι ένας κολοσσός, ό,τι και αν έχει προβλήματα τώρα. Η πρώην Σοβιετία έγινε τώρα Ρωσία με τη συνομοσπονδία αυτή. Είναι το 17% της επιφανίας της γης, με ξέρω εγώ 200 εκατομμύρια ανθρώπους. Να ξέρουμε και τι λέμε τώρα, έτσι, δεν πάρα τα βάλουμε και με τη Ρωσία. Άμα η Ρωσία έλεγε, ξέρω εγώ, καταρχήν έχει και το βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΝΑΤΟ κτλ. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, γιατί η Ρωσία να το πει αυτό? Η αληθοφάνεια, προσέξτε και η αληθοφάνεια, όχι η αλήθεια, είναι πια. Οι Ρώσοι, σαν Σοβιετία και το συνεχίζουν, απ' έξω από την Κρήτη ανατολικά και στα κύθυρα έχουν εκτός των χωρικών υδάτων, έχουν βρει κάτι ξέρες που φτάνουν μέχρι την επιφάνεια και έχουν κάνει αγκυροβολία για το στόλο τους. Εκτός χωρικών υδάτων. Αλλά αν εμείς κάνουμε 12 μίλια, τότε αυτά τα γυροβολία θα είναι πλέον μέσα στα χωρικά ύδατα της Ελλάδος. Πήρε λοιπόν αυτό σαν πρόφαση και λένε η Ρωσία δεν θέλει. Αλλά όταν το έμαθαν οι Ρώσοι σιγά σιγά, διότι σε αυτόν τον τόπο, μια φορά μου έλεγε ένας Αμερικανός, ότι, ο οποίος ήταν τη ΣΥΑ ξεκάθαρα, δεν το έλεγε, αλλά λέει ότι σε δύο χώρες, λέει, δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Στην Ελλάδα, διότι όλοι μιλάνε, και στην Ιαπωνία, διότι δεν μιλάει κανένας. Έτσι λοιπόν, επειδή όλοι μιλάνε εδώ, σιγά σιγά το πήρανε πρέφα οι Ρώσοι και για να ξεκαθαρίσουν τη θέση το ανακοινώσαν. Και όλα όσοι μπορεί να το έχετε πάρει να το διαβάσετε, ότι είπε η Ρωσία: εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση η Ελλάδα να κάνει 12 μίλια για να φύγει από τη μέση αυτό το επιχείρημα. Και η ντροπή σας, κύριε Νεοδημοκράτες, να διαδίδετε ψεύδι ότι δήθεν οι Ρώσοι δεν μας αφήνουν. Δειλοί και πράκτορες είσαστε. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία, και κύριε και κύριοι, έλεγε ο Κάλβος. Αρετήν και τόλμην. Έτσι λοιπόν, η όλη υπόθεση των 12 μιλίων και της υφαλοκρηπίδας κτλ. Είναι ότι κλείνει το Αιγαίο. Το Αιγαίο γίνεται όλο ελληνικό, εξαιρέσει 1%. Από εκεί και έπειτα όμως, τα ωφέλη τα οποία πρόκειται να έχει η Ελλάδα, και αυτό είναι που δεν έχετε δικαίωμα να στερήσετε από το ελληνικό λαό. Και το μόνο το οποίο θα συμφωνούσα μαζί σας, κύριοι κρατούντες, αλλά όχι για καιρό ακόμα, είναι ότι έπρεπε να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό, όπως σας ενημερώνω εγώ τώρα, κυρίες και κύριοι, να του θέσετε το θέμα πως έχει ξεκάθαρα, να του αναλύσετε τους πιθανούς κινδύνους αν η Τουρκία πράγματι μας κηρύξει τον πόλεμο αν κάνουμε τα 12 μίλια, και να κάνετε ένα δημοψήφισμα.
Και αν ο ελληνικός λαός ψει, κάντε 12 μίλια και οι Τούρκοι μας κηρύξουν τον πόλεμο, τότε θα του πείτε, ελληνικέ λαέ, ψήφιζες 12, μας κηρύξαν τον πόλεμο, πολέμα. Και αν ο ελληνικός λαός βεβαίως πει όχι 12 μίλια εν ώψη του κινδύνου, τότε εντάξει. Αλλά με ποιο δικαίωμα αποφασίζετε εσείς για λογαριασμό του ελληνικού λαού? Τι σοή δημοκρατία είναι αυτή, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας και κύριε Παπανδρέου Μητσοτάκη? Με σένα, κύριε Βερ, δεν ασχολούμαι. Δεν καταδέχομαι να ασχοληθώ. Ξέρεις πολύ καλά για ποιο λόγο δεν καταδέχομαι να ασχοληθώ. Και κύριε Παραβιτσιώτη, εσένα σε είπα και προδότη και είσαι και τα ξαναπάμε. Λοιπόν, με ποιο δικαίωμα? Με ποιο δικαίωμα? Αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Θα τον ενημερώσετε και είναι η βούληση του λαού. Δημοκρατία θα πει η βούληση του λαού. Άμεσα και όχι έμεσα. Έχετε λοιπόν μανουβράρει έτσι τα πράγματα. Έχετε βάλει τους δικούς σας, τα δικά σας ανθρωπάκια, ανθρωπίδια στις διάφορες θέσεις και λύνετε και δένετε και έχετε τον ελληνικό λαό από κάτω υποχείριο να τον κάνετε ό,τι θέλει εν αγνία του. Αλλά σιγά σιγά έχουν οι κυρίοι γυρίσματα. Αυτό δεν θα κρατήσει για πολύ ακόμα. Ως εκ τούτου λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τι βλέπουμε? Ότι έχουμε το Κυπριακό, το οποίο εμείς το ξεπουλήσαμε, δηλαδή η πολιτική μας ηγεσία, Καραμαλής, Παπανδρέου, Μητσοτάκης, Εύρετ και δεν συμμαζεύεται, και οι αρχηγοί δυστυχώς του τότε επιτελεί, οι οποίοι υπήκουσαν οι συνατοϊκά σε λουντολάς και όχι στη συνείδηση της πατρίδος. Αν ζεις, κύριε Αραπάκη, θυμάσαι ότι όταν το έμαθα και ήρθα πάνω και σε έπιασα σχεδόν από το σβέρκο στον υπηκό όμιλο και σου είπα, γιατί ναύαρχε δεν έστειλες τα υποβρύχια? Και θυμάσαι, κύριε Αραπάκη, τι μου απήντησες? Εγώ, λέει, τα έστειλα, αλλά τα ανεκάλεσε ο Μπονάνος. Ναι, εσύ ανεύθυνος. Εσύ ανεύθυνος. Θα σου υπενθυμίσω, κύριε Ναύαρχη, ότι ένας άλλος ναύαρχος, ναύαρχος όμως, με όλα του. Ο Νέλσον, όταν το είπαν, διότι ακόμα τότε ήταν αρχηγός ενός στολίσκου μικρού και πλησίασε πολύ τα γαλλικά παράλια και κινδύνευε από τα επάκτια πυροβόλα, και του είπαν ότι η αρχιναυαρχίδα κάνει σινιάλο να γυρίσουν, τότε είναι με τις σημαίες. Πήρε το κιάλι, λέει, πού, να, εκεί. Αλλά ο Νέλσον, όσο γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, είχε ένα μάτι, το είχε χάσει το ένα μάτι. Και έβαλε το μάτι, έβαλε το κιάλι στο μάτι που δεν έβλεπε. Λέει, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Επάνω τους. Και αφού βούλιαξε μερικά γαλλικά ακόμα, γύρισε. Νέλσον, κύριε Αραπάκη, όχι Αραπάκης. Αλλά μάλλον όνομα και πράγμα είσαστε Αραπάκης. Έπρεπε να περάσετε στρατοδικείο και δεν ξέρω αν έπρεπε να τυφεκιστείτε, αλλά Μπονάνος, Γαλατσάνος, Αραπάκης και Παπανικολάου, εσείς οι τέσσερις αρχηγοί των επιτελείων με το Κυπριακό, εντροπιάσετε τον ένδοξο ελληνικό στρατό και τα ελληνικά ενδόξους ενόπλους δυνάμεις. Και επειδή είπαμε θα ξαναεπανέλθουμε σε αυτό, θα, κυρίες και κύριοι, ό,τι και αν νομίζετε, δεν είμαι φανατικός, όχι. Αγανακτισμένος είμαι, αγαπώ την πατρίδα μου και μπορώ να σας δώσω όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ότι έτσι όπως σας τα λέω, έτσι ακριβώς είναι. Και αν έχετε τίποτα γνωστούς και συγγενείς οι οποίοι επολέμησαν τότε στην Κύπρο υπό αυτά στα σαντίξω ως συνθήκας, θα δείτε ότι τα πράγματα όπως σας τα λέω είναι και πολύ χειρότερα για μας. Αλλά θα το αναλύσουμε άλλη φορά, το Κυπριακό θα αποτελέσει μια ειδική, εγώ είμαι λεπτομέρειες. Και μένει τώρα σαν τέταρτο θέμα η τουρκική μειονότης στην Θράκη. Τι να τους κάνουμε, τους φάξουμε? Όχι. Δεν είπε κανένα τίποτα. Έπρεπε να του έχουμε στη Βουλή και να λένε το λόγο του. Διότι σήμερα κάναμε δίθεν ένα νόμο για να μην είναι οι Τούρκοι βουλευτέ μέσα στη Βουλή. Αλλά αυτό είναι απαράδεκτο. Διότι έπρεπε εκεί φανερά. Ο ελληνισμός δεν κρύφτηκε ποτέ. Και έξω στο εξωτερικό ξέρετε τι λένε. Μου το είπανε εμένα, ναι. Μα δεν τρεπόσαστε, λέει, γιατί βλάκες μας περνάτε. Πώς ήταν στην προηγούμενη κυβέρνηση, λέει, δύο Τούρκοι μέσα στη Βουλή των Ελλήνων και τώρα δεν είναι κανένας? Τα μάθαμε, τα διαβάσαμε, κάτι μαγειρέψατε εκεί με κάτι κόλπα εκλογικά, λέει, και τους κλείσατε το στόμα. Άρα αυτά τα οποία φτιάξατε είναι εις βάρος της Ελλάδος και όχι εις όφελος της Ελλάδος. Εις το άρθρο 4, παράγραφος 3 του συντάγματος, λέει ότι της ελληνικής ηθαγενείας στερείται ως της υπηρεσίας εις ξένη χώρα να προσφέρει. Ο κύριος Σαδίκ λοιπόν και ο κύριος Φαδουϊκογλου, οι οποίοι είναι όμως Έλληνες βουλευτέ, μωαμεθανοί το θρήσκευμα, από τη στιγμή που μέσα στη Βουλή είπανε «εγώ είμαι Τούρκος», μόνοι τους παρεδέχθησαν ότι προσφέρουν υπηρεσίες στη ξένη χώρα. Έπρεπε, κύριε Μητσοτάκη, και αφήστε τις μπραβούρες, τις απαράδεκτες, τις φραστικές, να τους αφαιρέσετε την ελληνική ηθαγένεια βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 4 του Συντάγματος και να τους απελάσετε.
Αντίστοιχα άρθρα στο τουρκικό σύνταγμα έχουν οι Τουρκαλάδες, γι' αυτό τραβάνε αυτοί οι Κούρδοι βουλευτές αυτά τα οποία τραβάνε. Αλλά οι Τούρκοι, κυρίες και κύριοι, έχουν το τουκάλβου αρετήν και τόλμην για την πατρίδα τους. Εμείς έχουμε, και επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο ελληνικός λαός το σύνολο του έχει, διότι θα ενθυμίστε και την υπόθεση μην αγοράζετε τους Ολλανδούς, τα φτιάξανε μόνοι τους. Τα μαγαζιά δεν πουλάγανε και αναγκάστηκε να κατέβει εδώ πέρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας, τότε με τα Ολλανδικά κτλ. Έτσι λοιπόν ο ελληνικός λαός έχει αρετήν και τόλμην. Οι κυβερνώντες είναι πράκτορες και προδότες. Και βεβαίως από ένα πράκτορα και προδότη δεν μπορεί να απαιτεί αρετήν και τόλμην για την πατρίδα του. Αυτός υπακούει εις τα κέντρα τα ξένα. Όχι, έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, εις τα κέντρα ξένων αποφάσεων. Έτσι. Αλλά όπως έχω ξαναπεί και το ξαναλέω, το πρώτο όργανο αποφάσεων ξένων κέντρων είναι ο ίδιος. Και βεβαίως η αυλή του. Τσοχατζόπουλος, Λαγιώτης. Και δεν συμμαζεύεται όλο αυτό το συνοθήλευμα κάτι τυχάρπαστον, οι οποίοι σήμερα κυβερνούν δυστυχώς εσάς και εμάς, κυρίες και κύριοι, και χωρίς ουσιαστικά να λογοδοτούν. Τώρα, αυτά τα οποία ζούμε κάθε μέρα τα είδατε. Παρτούνται οι υπουργοί, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Ο ένας στέλνει στα δικαστήρια το μεν για υποκλοπές για τηλέφωνα, ο άλλος λέει τον άλλον κλέφτη. Το τι γίνεται, αν είναι δυνατόν ποτέ αυτό να λέγεται χώρα. Αν είναι δυνατόν αυτό να λέγεται. Και θα το ξαναπώ, ξανά. Όπως με την Κοκακόλα που σας βομβαρδίζει, είπατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας ότι η χώρα μετεβρίθη σε ένα απέραντο τρολοκομείο. Αλλά το τρολοκομείο αυτό είναι δικό σας έργο. Και τι κάνατε αυτό το τρολοκομείο να το αποτρελοκοποιήσετε? Τίποτα. Μόνο διάφορες έτσι σοφίες λέτε, όπου σπέβδουν όλοι να τις μεταφράσουν, λες και είστε η πυθία. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για πυθίες, εδώ μιλάμε για απλά πράγματα. Και ο ελληνικός λαός απαιτεί. Και όταν λέτε κύριε Έβρετ και οι λοιποί ότι θα αναμορφώσετε και θα αλλάξετε το Σύνταγμα, θα μας πείτε τι θα αλλάξετε. Και θα πρέπει επιτέλους ο ελληνικός λαός να παίρνει τις αποφάσεις. Αν έχετε θάρρος βρε, και αν είσαστε άντρες, πρέπει να πείτε ξεκάθαρα ότι το Σύνταγμα θα είναι υπό την κρίση του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει τις τροποποιήσεις. Οι Αλβανοί, βρε κακομύριδες, είναι πιο καλοί από σας. Ο Μπερίσσα σας έδωσε μάθημα δημοκρατίας. Έκανε δημοψήφισμα στον αλβανικό λαό και το χάσε. Εσείς βρε ποιο δημοψήφισμα κάνατε στην Ελλάδα? Πότε βάλατε τον ελληνικό λαό πρώτων ευθυνών του διλήμματος να πάρει μία απόφαση? Διότι κυρίες και κύριοι, τελικώς ο λαός, εμείς πρέπει να πάρουμε την απόφαση και να αποφασίσουμε. Αλλά βεβαίως, όταν ένα λαό δεν τον φέρνεις ποτέ πρώτων ευθυνών του, όταν τον βάζεις στην πάντα και τον έχεις εκεί μία ζωή, ένα μορμολίκιο, ο οποίος ποτέ δεν λαμβάνει αποφάσεις, τον καλείς μια φορά στα 4 χρόνια, τι λέει, να ψηφίσει αυτούς που άλλοι εξέλεξαν για αυτόν. Απάτη. Ολική απάτη. Η δημοκρατία, κύριοι κρατούντες, δεν είναι διορίζω κάποιον τον οποίον μετά κάποιος άνθρωπος θα ψηφίσει. Η δημοκρατία είναι άμεσος, δεν είναι έμεσος. Κυρίες και κύριοι, τρέχει το ρολόι. Πολλά είχα να πω, δεν ξέρω, από εδώ από εκεί τα ψημάζεψα έτσι για να θέσω λίγο αυτό το ελληνοτουρκικό. Το ελληνοτουρκικό συνοψίζεται σε μία φράση. Ότι οι κρατούντες προδίδουν τον τόπο όσον αφορά την υπόθεση αυτή. Τον επρόδωσαν με το Κυπριακό, τον επρόδωσαν με τα 12 μίλια, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έτσι. Τον προδίδουν με την υπόθεση της μειονότητος επάνω, όπου έπρεπε να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, έπρεπε εμείς να εφαρμόζουν αυτά τα οποία εφαρμόσανε και αυτοί. Οι ελληνικοί πληθυσμοί της Ήμβρου και της Τενέδου και της Κωνσταντινούπολης και γενικώς όλων των τουρκικών περιοχών εξυφανίστησαν, αλλά οι Τούρκοι αυξάνουν και πληθύνονται σε εμάς. Θα μου πεις, δεν είσαι άνθρωπος? Σαφώς είμαι άνθρωπος, αλλά όχι εις βάρος της πατρίδος μου. Οι ανθρωπιά και όλα έχουν όρια. Και ο Χριστός ακόμα πήρε το καμψίκι και είπε έξω με το βούρδουλα από τον οίκον του Θεού μου, στους εμπόρους. Και είπε τους τελώνες και τους φαρισαίους ψεύτες και υποκριτάς. Και το ξανάπα και σας το λέω, ψεύτε και υποκριτέ είσαστε κύριοι κρατούντες. Όπως είπε και ο Χριστός. Και τελειώνοντας κύριοι και κύριοι, έχω και εδώ ένα χαρτάκι
Επίσης είναι ο εκ Τουρκίας κίνδυνος μέσω της κοινής αγοράς. Είναι ο υπαρθυμόν ένα κίνδυνος της χώρας. Όσοι θέλετε θα πάρετε τηλέφωνο στο 22 80 820, ιδιαιτέρως μετά τις 4 το απόγευμα, θα απαντήσει μια γραμματεύς, θα δώσετε τη διεύθυνσή σας και το όνομά σας και θα σας αποστείλουμε αυτό το χαρτί που έχει λεπτομέρειες επί του τεραστίου και μοναδικού ουσιαστικός μεγάλου κινδύνου που διατρέχει η χώρα αν η Τουρκία μπει στην κοινή αγορά. Κυρίες και κύριοι, αυτό πρέπει ο λαός να το αποφασίσει. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Μέχρι την άλλη Παρασκευή στις 11, καληνύχτα σας. Α, έχω λίγη ώρα ακόμα. Δεν θα με σταματήσετε. Δεν με έχετε... Για πέστε μου, μπορώ να συνεχίσω λίγο? Α, από ό,τι βλέπω μπορώ να συνεχίσω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει σήμερα σαν χώρα είναι τα εθνικά μας θέματα και τα οικονομικά μας θέματα. Όταν λέμε εξωτερική πολιτική, η εξωτερική πολιτική στηρίζεται σε ένα τρίγωνο, έτσι, η εξωτερική πολιτική είναι η μύτη του τριγώνου και από κάτω, ένα λεπτό, μου δώσατε το γλυκό και μου το πήρατε από το στόμα. Θα το πούμε. Λοιπόν, το τρίγωνο, η εξωτερική πολιτική είναι επάνω η μύτη του τριγώνου και αυτό το τρίγωνο στηρίζεται σε δύο πράγματα. Σε χρήμα και σε ενόπλους δυνάμεις. Εδώ ενόπλες δυνάμεις στηρίζονται σε ένα άλλο μικρό τρίγωνο, σε συναλλαγματικό χρήμα, διότι πάρα πολλά οπλικά συστήματα πρέπει να έχουμε συνάλλαγμα να τα αγοράσουμε, και σε ίδια τεχνολογία να μπορούμε εμείς να κατασκευάζουμε αυτό το οποίο πιθανώς κάποιος κάποτε δεν θα μας πουλήσει όσα λεφτά κι αν έχουμε. Όταν ο Ρόμελ έστειλε την περιβόητη αναφορά που του ζήτησε ο Χίτλερ τότε τι πρέπει να γίνει, είπε για κάθε γερμανικό άρμα που κατασκευάζουμε εμείς, οι Ρώσοι κατασκευάζουν 10 άρματα. Άρα δεν μπορούμε να τους προλάβουμε τη βοηθεία των Αμερικανών και Εγγλέζων. Αλλά για κάθε ρώσικο άρμα η Γερμανία μπορεί να κατασκευάσει 10 αντιαρματικά πυροβόλα. Έτσι λοιπόν η Ελλάς έχει την δυνατότητα να κατασκευάσει μόνη της πολλά οπλικά συστήματα και τα οποία δυστυχώς, παρόλο που εις το παρελθόν τα προτείναμε και τα είχαμε ξεκινήσει, τα σταματήσανε δυστυχώς όλα. Πέρασε το λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.